Κύριε Συντηχάκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι λέει για αυτή την κατάσταση που ζούμε και για μια κατάσταση που έχει φτάσει εργοδότης να κάνει τουλούμι στο ξύλο, τα έχει μεταφορέα, επειδή δεν μοίρασε το απαιτούμενο όριο πακέτων μέσα σε μια μέρα, μέσα στη βάρδιά του. Καλά, τέτοια φαινόμενα σε εργασιακούς χώρους είναι αρκετά. Απλώς ήρθε στην επιφάνεια το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρετε και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Αλλά είναι δεκάδες, για να μην πω χιλιάδες περιστατικά σε εργασιακούς χώρους, εργασιακούς χώρους γαλέρας, που πραγματικά υπάρχει εργοδοτική τρομοκρατία, ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την ίδια στιγμή να παίρνουν ψίχουλα αυτοί οι εργαζόμενοι. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Γιάμαλη, ας θυμηθούμε πώς ήρθε η Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2019. Ήρθε καλπάζοντας το άλογο, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο το στήριξαν όλοι τότε, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έρχεται λοιπόν και το 2021 και μάλιστα πέρασε όλο αυτό το χρονικό διάστημα 113 νομοσχέδια, πολλά από τα οποία τα έχει στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Έρχεται λοιπόν το 2021, με φόρα μπαίνει η κυβέρνηση προκειμένου να συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, στηρίζοντας με φόρα τις επιδιώξεις και τις ορέξεις, θα έλεγα, του μεγάλου κεφαλαίου στη χώρα μας. Αυτό άλλωστε σηματοδότησε και ο κυβερνητικός ανασχηματισμός, που προωθούνται άνθρωποι πολύ ειδικών αποστολών για να επιτελέσουν συγκεκριμένους στόχους κυβερνητικούς για να εξυπηρετηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η κυβερνητική πολιτική... Τι εννοείτε ανθρώπους ειδικών αποστολών, σε ποιους αναφέρεστε? Κοιτάξτε, ο κύριος Χατζηδάκης πάντα ήταν... Που πήγε στο Υπουργείο Εργασίας, λέτε. Στο Υπουργείο Εργασίας, όχι ότι ο κύριος Βρούτσης τα πήγε άσχημα. Τι έκανε ο κύριος Βρούτσης? Άλλωστε, ο κύριος Βρούτσης ήταν καθημερινά και πίνανε καφέ στο Σύνδεσμο Ελληνοβιομηχάνων. Έτσι είναι ο άνθρωπος των Συνδέσμων Ελληνοβιομηχάνων. Ο κύριος Χατζηδάκης όμως έρχεται να επιτελέσει μια πολύ ειδική αποστολή. Και αυτή η ειδική αποστολή λέει ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να δρομολογηθούν με ταχύτατους ρυθμούς η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, το νομοσχέδιο τερατούργημα που επεκτείνει το 8ωρο σε 10 ώρες δουλειάς και μάλιστα απλήρωτη εργασία, νέα μέτρα οδηγέτησης του συνδικαλιστικού κινήματος, περιορισμού των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και του δικαιώματος της απεργίας. Δηλαδή έχει πολύ μαλλί να ξάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μήπως αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση? Όχι, δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση, πέρα από το να προτείνει για κοινό υπουργό υγείας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση μάλλον που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία για κοινό υπουργό υγείας, την ίδια στιγμή είναι το γνωστό μότο ότι βάζουμε πλάτη τώρα για να λογαριαστούμε μετά. Στο πρώτο κύμα, μετά. Τώρα το αλλάξανε. Δεν άλλαξε τίποτα. Συνεχίζει το ίδιο βιολί ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι παιδιά, είμαστε τώρα σε μια φάση που πρέπει να βάλουμε πλάτη. Πρέπει όλοι εδώ να δούμε εθνικές συνενέσεις και μάλιστα να βρεθούμε και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας μπροστά, να δούμε από κοινού τι μπορούμε να κάνουμε κτλ. Για την πανδημία, κύριε Συντηχάκη, για την πανδημία. Και εσείς πρέπει να το λέτε αυτό. Για την πανδημία. Παρακαλώ. Για την πανδημία, βεβαίως για την πανδημία. Αλλά για να δούμε για την πανδημία όμως τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, που συνειδητά επέλεξε να επιρρύψει το σύνολο της ευθύνης εδώ και 8-9 μήνες, να επιρρύπτει την ευθύνη στο λαό με την ατομική ευθύνη και να βγάζει από την καπούρα της τις δικές της ευθύνες, τις ευθύνες που έχει το κράτος, δηλαδή τι, ότι θα έπρεπε να έχει θωρακίσει το σύστημα υγείας με επιπλέον προσλήψεις ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, ότι θα έπρεπε να είχε κάνει μαζικά τεστ στον πληθυσμό, έτσι ώστε να εχνηλατούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στην διάδοση του ιού, όπως επίσης και με το εμβόλιο τώρα. Για δείτε με το εμβόλιο ακριβώς πώς. Κύριε Συντηχάκη, θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία και αμέσως μετά το διάλειμμα να επιστρέψουμε να συζητήσουμε για το εμβόλιο. Απλώς μόνο να πω σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι βιώνουν αυτή τη στιγμή? Βιώνουν το ανύπαρκτό τους εισόδημα, συσσόρευση χρεών, αβεβαιότητα για το σήμερα και για το αύριο. Σήμερα τους έχουν βάλει σε lockdown
και είναι πολύ αμφίβολο αν πολλές από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι, εάν θα ανοίξουν το λουκέτο την επόμενη μέρα που θα τελειώσει το lockdown. Έχει θέσει πολλά ζητήματα και αιτήματα για τα οποία δεν εισακούγονται. Όπως για παράδειγμα το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Γιατί δεν το λέει κανένας? Για την κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και του τέλους επιδεύματος. Πιστεύετε εσείς ότι τα θέματα της επιστρεπτές προκαταβολής είναι αρκετά για να επιλύσουν τα χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων? Όχι. Αντιθέτως, το ΚΚΕ λέει ότι θα πρέπει να παρθούν πολύ πιο συγκεκριμένα, όπως αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, να απαιτηθούν να ενταχθούν όλοι οι επαγγελματίες στο επίδομα του ειδικού σκοπού, να επιδοτηθεί το ενίκιο στο 100% για όσο θα ισχύουν αυτά τα ειδικά περιοριστικά μέτρα, το αφορολόγητο που σας είπα για τα 12.000 ευρώ και άλλα μέτρα, ρυθμίσεις στη ΔΕΗ, ρυθμίσεις στις τράπεζες κτλ. Για τα χρέη τους. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κάνει η κυβέρνηση. Τίποτα από όλα αυτά δεν αποτελούν προτάσεις ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του κινήματος αλλαγής. Το ΚΚΕ τα έχει καταθέσει επανειλημμένως και μέσα στην Βουλή με τροπολογίες, με προτάσεις νόμου. Δεν έχει και έχουν απορριφθεί όλες αυτές οι προτάσεις. Κύριε Συντυχάκη, τα του εμβολίου φαίνεται ότι δεν πάνε πολύ καλά. Μην ξαναλέω τα ίδια. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά και με την ποσότητα των εμβολίων που έχουμε. Δεν βγαίνουν τα κουκιά και με τους ημερήσιους εμβολιασμούς. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Γιατί άραγες. Κοιτάξτε, σε αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε, είναι φανερό ότι το κέρδος είναι πάντα πάνω. Ναι, αλλά και τώρα από δεν θα έρθει ο σοσιαλισμός αύριο και πήγε ο εμβολιασμός, κύριε Συντυχάκη, με όλο το σεβασμό. Καμία αντίρρηση, βεβαίως. Μα ίσα ίσα αυτό λέμε. Και αν θέλετε, εγώ θα σας το αντιστρέψω. Όταν λοιπόν το ΚΚΕ πάντα λέει ότι απαιτείται ένας κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, μέσα εκεί συμπεριλαμβάνεται και η υγεία και η παιδεία κτλ. Εννοεί αυτό ακριβώς. Δηλαδή τη δυνατότητα ως κριτήριο να είναι η κάλυψη του συνόλου των λαϊκών αναγκών και όχι το κριτήριο να είναι το πώς θα ανοίξουμε την οικονομία, το πώς θα διασφαλίσουμε την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και πάει λέγοντας. Γιατί αυτό ζήσαμε την καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι, ανοίξαμε την οικονομία, τα πρωτόκολλα έγιναν φιλοκευτερό. Γιατί έπρεπε να δουλέψουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, χωρίς και μάλιστα και κανένα μέτρο προστασίας για τους ίδιους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες και εγκληματικές ευθύνες, θα λέγαμε, διότι είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν το έκανε. Και δεν το έκανε συνειδητά, όχι γιατί είναι ανίκανη ή γιατί ήταν κάποια προσωπική επιλογή ενός. Είναι ιδεολογικό, λέτε. Συνειδητά, προφανώς. Προφανώς, διότι η υγεία πλέον έχει μπει σε μια λογική κόστους ωφέλους. Κοιτάξτε, και προ-COVID εποχή το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν αθωράκιστο. Φαίνονται οι συνέπειες τώρα σε COVID εποχή και θα δείτε πώς θα ξεπαραλιαστεί αυτό το δημόσιο σύστημα και μετά COVID εποχή. Δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό, ακριβώς γιατί η υγεία θεωρείται πλέον κόστος σε μια λογική κόστους ωφέλους. Και να σας πω κάτι. Ας πούμε με το χρονοδιάγραμμα, ναι, για να έχουμε αυτή την πολυπόθητη ανοσία. Πόσα εμβόλια πρέπει να γίνουν? 15 εκατομμύρια εμβόλια, αν θέλουμε δηλαδή περίπου το 75% του πληθυσμού για να έχει ανοσία. Έτσι δεν είναι? 75% του πληθυσμού επί 2 είναι 15 εκατομμύρια εμβόλια για 1048 εμβολιαστικά κέντρα. Για βάλτε τα κάτω να δούμε πόσα εμβόλια πρέπει να γίνονται ημερησίως, 7 μέρες τη βδομάδα, με 14-ωρη λειτουργία, δηλαδή διπλοβάρδια κτλ. 77-78.000 ημερησίως. Ημερησίως, έτσι. Ημερησίως. Για πέστε μου, με τι μέσα, με τι προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Δηλαδή, θα πάρουν το προσωπικό από τα νοσοκομεία, από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, από τα ιστόμη κτλ. Να βάλουν αυτό το προσωπικό στα εμβολιαστικά κέντρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιες θα είναι οι συνέπειες. Γι' αυτό έλεγε το ΚΚΕ ότι είναι μια σύνθετη και μακροχρόνια διαδικασία το θέμα των εμβολιασμών. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αξιοποίησε το θέμα των εμβολιασμών ως επικοινωνιακό μέσο
για να κρύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες και τις παλινοδίες όλου αυτού του χρονικού διαστήματος που περάσαμε. Ενώ έπρεπε να κάνει μαζικά τεστ στον πληθυσμό, ενώ έπρεπε να πάρει τα αναγκαία μέτρα προστασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία και στις σχολές, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Συντηχάκη. Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Ωραία. Είχαμε την εμπειρία του πρώτου κύματος. Είχαμε την εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος. Το απλό απλούστερο που λέει τι? Ότι μειώνω τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Ούτε αυτό, παρόλο που είναι αίτημα των φορέων. Και ξέρετε γιατί. Εδώ δεν είναι δεδομένο ότι θα κάνουν τεστ όλοι οι εκπαιδευτικοί, τους στέλνουμε μήνυμα ότι θα τους ειδοποιήσουν, κύριε Συντηχάκη. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν, διότι υπάρχουν οι χώροι να εξευρεθούν με την επικουρία των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι γιατί απαιτείται ταυτόχρονα και προσλήψεις εκπαιδευτικών. Κύριε Συντηχάκη. Δυστυχώς αυτή λοιπόν δεν είναι έχω η πολιτική χρόνο. Που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να βγει μπροστά. Δεν πρέπει να στέκεται υπομονετικά και να περιμένει την Δευτέρα παρουσία το πότε θα του λυθούν τα προβλήματα. Τώρα να βγει στο προσκήνιο. Μάλιστα. Και να απαιτήσει να διεκδικήσει επίλυση της ασφάλειας και της ζωής.